Ρουσουνίδη, το Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, τον ταλαιπωρήσαμε σήμερα. Κύριε Ρουσουνίδη, καλημέρα και ευχαριστώ για την κατανόηση. Έτσι έχουν τα ραδιόφωνα, τι να κάνουμε. Όταν ένας καλεσμένος δεν απαντά, μετά πρέπει να την πληρώσει ο επόμενος. Λοιπόν, κύριε Ρουσουνίδη, πώς είδατε εσείς τα μέτρα όπως τα εξήγηλε η κυβέρνηση? Είναι κάτι που το ζητούσατε, ειδικά ενώ και την κατηγοριοποίηση, ο τρόπος που κατηγοριοποιούνται οι χώρες, και εσείς, σαν ΠΑΣΙΞΕ, είχατε τις δικές σας προτάσεις. Οπότε, αν σας ικανοποιεί, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τι λέτε? Βεβαίως, είναι όπως έχετε πει και εσείς στον πρόλογο σας, κάτι το οποίο ζητούσαμε και εμείς ήδη εδώ και αρκετό καιρό, και σε κατηδίαν συναντήσεις με τους καθέλην αρμόδιους, αλλά και με επιστολές που στείλαμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με άλλους τουριστικούς εταίρους. Είναι κάτι που είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, θα έλεγα. Είναι μια εξέλιξη που θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα επωτυπώδη προγραμματισμό για το 2021. Και να μπορέσουμε να προγραμματιστούμε όσο το δυνατόν και όσο το επιτρέπουν οι καταστάσεις καλύτερα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν πρέπει να πετάμε στα σύννεφα ή να θεωρούμε ότι λύθηκαν όλα, διότι αντιλαμβάνεστε, είμαστε μέσω μιας πανδημίας. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις. Όχι, και σίγουρα και πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλες τις χώρες, άρα μιλάμε ίσως και για εκατομμύρια εργαζόμενους που έχουν χάσει τα εισοδήματά τους, οπότε δεν μπορούν να... Γιατί είναι ένα είδος πολυτέλειας το ταξίδι για κάποιους. Οπότε σίγουρα πολλοί, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε τα ταξίδια, ακόμη και να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ακριβώς. Όμως εμείς θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση του πλαισίου της κατηγοριοποίησης θα βοηθήσει να έχουμε μια υποφερτή χρονιά του χρόνου και να μην έχει τα πολύ άσχημα καταστροφικά νούμερα, θα έλεγα, όπως αυτή του 2020. Άρα στην ουσία βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο που κατηγοριοποιούνται πλέον οι χώρες, είναι πιο σταθερό, άρα μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του και ο ταξιδιωτικός πράκτορας και ο ξενοδόχος και ο άνθρωπος που θέλει να ταξιδέψει, ενώ ακριβώς, είναι μια λυσίδα. Ναι. Χαίρεται αυτή η αβεβαιότητα που υπήρχε πάνω από το πλαίσιο κατηγοριοποίησης όπως το προσεγγίζαμε εμείς τους τελευταίους μήνες, από την αρχή της πανδημίας, θα έλεγα, η οποία δεν βοηθούσε στο να υπάρξει μια έτσι ή ένα σταθερός πυλώνας γύρω από τον οποίο να προγραμματιστείς και να χτίσεις είτε για το σύντομο είτε για το μακρινό μέλλον. Αυτό, ξαναλέω, θα μας επιτρέψει να κάνουμε έτσι ένα υποτυπώδη προγραμματισμό, έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε μια υποφερτή χρονιά. Τώρα, από ό,τι βλέπω, κύριε Ρουσουνίδη, επειδή είπε ο κύριος Σταματάρης ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν επαφές και με το Υφυπουργείο και τα λοιπά, δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί κάποια σύσκεψη ή μπορεί και εσείς να ζητήσετε, ενώ με όλους τους εμπλεκόμενους σας έχουν καλέσει σε κάποια σύσκεψη, να τα πείτε όλοι μαζί. Ναι, έχει προγραμματιστεί για την άλλη εβδομάδα μια σύσκεψη, στην οποία θα παρασκευαστούμε όλοι θα είναι. Οι τουριστικοί εταίροι, αν δεν κάνω λάθος, στις 11 του μηνός. Μάλιστα. όπου θα παραστούμε όλοι. Την άλλη Δηλαδή. Ναι, εμείς όμως είχαμε και έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή με τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες και διοργανωτές ταξιδιών, αλλά και άλλους τουριστικούς εταίρους από το εξωτερικό, με τους οποίους συζητούσαμε, μοιραζόμαστε, αν θέλετε, τις ανησυχίες μας για ότι είμαι λιγενέστε, και ένα από τα κύρια πράγματα που μας ζητούσαν εδώ και καιρό ήταν το θέμα αυτό της κατηγοριοποίησης, το οποίο ευτυχώς τώρα φαίνεται ότι μπαίνει σε μια έτσι σταθερή βάση και όπως είπα θα μπορέσουμε να προγραμματιστούμε όπως το επιτρέπουν οι καταστάσεις. Συνεχίζεται, από ό,τι βλέπω, κύριε Ρουσουνίδη, το σχέδιο της κυβέρνησης που στην ουσία επιχορηγεί τη διαμονή σε ξενοδοχεία τώρα για κάποιες μέρες. Θα έχουμε και το επόμενο διάστημα, συνεχίζεται αυτό το σχέδιο και τα θέρετρα στα ορεινά? Συνεχίζεται, παρατείνεται αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης, με την καλή έννοια θα έλεγα, από τους συμπατριώτες μας, αξιοποίησης, διότι δυστυχώς όπως έχουν διαμορφωθεί τα περιοριστικά μέτρα και με τα διάφορα τοπικά lockdown που είχαμε σε διάφορες επαρχίες, δυστυχώς δεν βοηθά αυτό έτσι ώστε ο Κύπριος συμπατριώτης μας να πάει να παραθερήσει στα ορεινά θέρετρα ή ακόμα και στα πολύ λιγοστά
παραλιακά ξενοδοχεία που έχουν μείνει ανοιχτά και είναι μέσα στο σχέδιο. Οπότε αν και είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, είναι σίγουρα προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν έτυχε. Αλλά τα μέτρα λέτε δεν μπορούν να. Μάλιστα. Ασφαλώς. Όταν ναι, ναι. Αρκετά από τα ορεινά θέατρα μας είναι επαρχία Λεμεσού και είχε τοπικό lockdown στη Λεμεσό που δεν μπορούσε να πας. Οπότε εκεί υπήρξαν και σωρία ανακυρώσεων. Οπότε ναι, δυστυχώς έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτή η εικόνα για το καλό όλων. Είπαμε, πολλοί εργαζόμενοι είναι, ειδικά στον δικό σας κλάδο, είναι στο σπίτι, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.